Μια πολύ σημαντική θρησκευτική εκδήλωση είναι αυτή του ερχομού του Ιερού Λειψάνου της Δεξιάς Χείρας της Αγίας Παρασκευής και επαναλαμβάνω τις ημερομηνίες. 13 Φλεβάρι είναι η υποδοχή στις 5 η ώρα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Δάφνη και θα παραμείνει για ιερό προσκύνημα έως και την Κυριακή 15 του μήνα. Αλλάζουμε θέμα και Δήμο και πάμε στο Δήμο της Έρασφαλος Μεσολογγίου, όπου εδώ τις προάλλες έλαβε χώρα ένας πολύ σημαντικός αγώνας Box Avate. Ας παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα. Γίνεται σήμερα μια προσπάθεια να γνώρισε ο κόσμος τι είναι το Box Avate, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και τέτοια. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρόεδρο του Box Avate, τον κύριο Κάκο, ο οποίος μόλις μιλήσαμε και του είπα ότι θέλω να οργανώσω αγώνας, δέχτηκε. Κατεβαίνω συνέχεια, είμαι μέλος στο Box Avate χρόνια τώρα, κατεβαίνουμε συνέχεια. Είναι η τρίτη διοργάνωση που γίνεται εδώ στο Μεσολόγγι. Βέβαια βλέπω ότι η απήγηση του κόσμου είναι καλύτερη από τις προηγούμενες δύο και πιστεύω ότι θα γίνει ένας θεσμός για το Box Avate στο Μεσολόγγι, θα βγει συγκεκριμένη ημερομηνία που θα γίνονται αγώνες Box Avate στο Μεσολόγγι. Ήθελα και εμείς να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια σήμερα του πρόεδρου της Γενικής Ομοσπονδίας του Box Avate, του Χρήστου Κάκου. Ήρθαμε το πρωί στο διασυλλογικό πρωτάθλημα περίπου 30 αθλητές από τον Αθλητικό Σύλλογο Μεγάλη Ελπίδα. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, ήταν μια γιορτή. Πριν από ένα μήνα περίπου έκανα μια προσπάθεια για να διοργανώσουμε εδώ το διασυλλογικό και το Champions League 14. Βρήκα ανθρώπους που στηρίξανε αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την τοπική αυτοδιοίκηση, τον κύριο Δήμαρχο Καραμάνο, συγγνώμη λίγο να φορέσω και τα γυαλιά μου, τον κύριο Καραμάνο Νικολάου, με συγχωρείτε, για τη στήριξή του, την πρόεδρο την κυρία Βασιλική Κότση Αλαφοδίου και τον κύριο Τριαντάφυλλο Δημήτρο, πρόεδρο της Αθλητικής Επιτροπής. Πρώτη φορά που στην πόλη μας γίνεται αυτό το αθλητικό μεγάλο γεγονός. Καλωσορίζουμε όλους τους συλλόγους από όλη την Ελλάδα που έχουν έρθει. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι επίλεκτοι οι αγώνες της Γαλλικής Πυγμαχίας. Θα τους δείτε τώρα που θα γίνουν. Είναι ένα θέαμα φαντασμαγορικό. Το πρωί παίξανε παιδιά, ήταν διασυλλογικό πρωτάθλημα. Πολύ μικρά παιδιά και ήταν ένα πολύ όμορφο θέαμα, γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά μας ασχολούνται με τον αθλητισμό και ειδικά εμάς τους γονείς μας χαροποιεί αυτό, γιατί ακριβώς αυτό θέλουμε. Μάλιστα. Παιδιά αθλητισμός και ειδικά για την πόλη μας που είναι, όπως σας είπα και πριν, πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός, γιατί έρχεται πολλοί κόσμος από όλη την Ελλάδα και μας τιμά αυτό. Μας τιμά βέβαια και η Ελληνική Ομοσπονδία, η οποία σε συνονόηση με το δήμαρχό μας, τον κύριο Καραπάνο, με το πνευματικό κέντρο και με μένα, αποφασίσαμε να το στήσουμε, να το φτιάξουμε και να δώσουμε χαρά και στους συμπολίτες της πόλης μας και όχι μόνο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο Δήμος Μεσολογγίου έχει ξεκινήσει πάρα πολλές δράσεις με πολλές δραστηριότητες. Ναι, ναι. Αυτό είναι γεγονός. Από το Σεπτέμβριο που έχουμε αναλάβει,
Προσπαθήσαμε σαν πνευματικό κέντρο, γιατί σε μας ανήκουν οι αθλητικοί σύλλογοι, τα γήπεδα όλα, προσπαθήσαμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο και να φέρουμε τους συλλόγους μέσα στα γήπεδα. Όπως και το, όπως βλέπετε αυτό το γήπεδο εδώ, το ξεκινήσαμε από το μηδέν, ήταν σε κατάσταση άσχημη, αλλά το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν αυτό. Κύριε Δήμαρχε, σημαντικό για το Δήμο Μεσολογγίου, μια τέτοια εκδήλωση αθλητισμού. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια. Ναι, είναι πρώτη φορά, είναι κάτι που το Box Avat, που είναι γνωστό στην Ευρώπη, το έχει υιοθετήσει και η Ομοσπονδία, η Αθλητική Ομοσπονδία. Τέτοιες πρωτοβουλίες θέλουμε να φιλοξενούμε για να κάνουμε τη διαφορά, για να δώσουμε κίνητρα στην νεολαία περισσότερο από αυτό που ξέρει ο σήμερα, να έρθει κοντά στα γήπεδα, να στον αθλητισμό. Αυτό είναι το πνεύμα, καθαρά το αθλητικό ιδεώδες και τέτοιες πρωτοβουλίες στο Μεσολόγγι αλίμονο αν δεν πάρει. Η πρωτεύουσα του νομού, του μεγαλύτερου νομού της χώρας που δίδαξε πολιτισμό, ιστορία, δημοκρατία και βέβαια και αθλητισμό. Έτσι λοιπόν τέτοιες πρωτοβουλίες εμείς τις καλωσορίζουμε και είμαστε πάντα στη διάθεση όλων όσων θέλουν να δημιουργούν και να, αν θέλετε, συμμετέχουν στην πόλη μας για την έμπνευση αυτή του αθλητικού ιδεώδες. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα, καλωσορίζουμε τον Box Avat, κάτι που εμπνεύστηκε στη Γαλλία το 1885 και σήμερα το φιλοξενεί το Μεσολόγγι. Και έπειτα θεωρώ και αργότερα συνέχεια και σε άλλες εκδηλώσεις αθλητισμού, αλλά και όχι μόνο, έτσι. Πολλές εκδηλώσεις, διαφορετικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις όχι μόνο για ποδόσφαιρο μπάσκετ, εκδηλώσεις τύπου, εκδηλώσεις καλοκαιρινών αθλημάτων όπως είναι το beach volley και όχι μόνο, κάτι που ήδη σχεδιάζουμε και οργανώνουμε και σε αυτό βοηθάει πολύ πλέον ότι ο Δήμος είναι ιδιοκτήτης της του θαλάσσιου μετόπου, του παράκτιου παραλιακού μετόπου μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που πριν λίγες μέρες, όπως γνωρίζετε, ήρθε στα χέρια μας. Έτσι λοιπόν, σχεδιάζουμε, τρέχουμε, γιατί μπροστά μας είναι οι γιορτές εξόδου. Κάτι που όλος ο χρόνος, με το που τελειώσουν οι γιορτές εξόδου των Βαΐων, ξεκινάει η οργάνωση για την επόμενη. Θα είναι περίπου 5.000 κόσμοι στο Μεσολόγγι, μαζί με τα συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα. Και όπως καταλαβαίνετε, για μας είναι τόσο σημαντικό που μαζί με αθλητισμό και, αν θέλετε, γιορτές και πολιτισμό, δεν υπάρχει μέρα, μήνας στο Μεσολόγγι που να μην υπάρχει κάποια πρωτοβουλία, να υπάρχει κενό. Έτσι λοιπόν όλοι τρέχουμε. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.